Και φάουλ από το Μητρόπουλο στο Μακάριο. Πολλά φάουλ σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Δαμιανό στο Μακάριο. Λάθος πάσα του Μελά. Μητρόπουλος στον ευνηδιασμό, αλλά χάνει την μπάλα και την ξανακερδίζει. Βίγλας στο Μητρόπουλο που επιχείρει μπάσιμο και τελικά κερδίζει φάουλ από τον Τζαούση. Υπάρχει έντονος προβληματισμός στον πάγκο της ΑΕΛ εξαιτίας των φάουλ που έχουν φορτωθεί οι ψηλοί της ομάδας. Μητρόπουλος τώρα εκτελεί τις βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη. 38-34 γίνεται το σκορ. Είναι άστοχος στη δεύτερη βολή. Και ο Μελάς κερδίζει φάουλ στη διεκδίκηση της μπάλας από το Μητρόπουλο. Τσαούσης τώρα. Είναι εύστοχος πάλι ο Τσαούσης. 40-34 και πανηγύρι έξαλα. Λάθος συνεννόηση μεταξύ των παικτών της Αγαλιάς και πάλι στην επίθεση ΑΕΛ. Τσαούσης, ο οποίος κάνει διπλή τρίπλα. Ρεμπούτσικα σε πάλι για την Αγαλιά, ο οργανωτής του παιχνιδιού της ομάδας. Δίνει στο Μητρόπουλο που πιέζεται από το Μελά. Σταματόπλος τελικά, παρά την πίεση του Τσαούση, ευστοχή και κάνει το σκορ 40-36, ενώ βρίσκεται πάλι στο έδαφος ο Δαμιανός, ο οποίος δείχνει να έχει χτυπήσει σε κάποια διεκδίκηση της μπάλας. Σπέβδει πάνω του ο προπονητής της ΑΕΛ, ο Λαογιάννης, για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Φαίνεται να έχει χτυπήσει το χέρι του. Υποβασταζόμενος σηκώνεται και να δούμε αν θα είναι σε θέση να συνεχίσει. Τελικά μάλλον δεν είχε κάτι το σοβαρό. Αποσύρεται όμως για λίγο στον πάγκο της ομάδας και επανέρχεται στο παιχνίδι ο Χριστόπουλος. Μακάριος. Μελάς στον Αδαμόπουλο. Μελάς και πάλι. Μπάσιμο, αλλά κάνει βήματα ο Μελάς. Στην προσπαθειά του να ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Σουλελέ. Και η Αγαλιά σε νέα επίθεση. Το σκορ είναι 40-36 υπέρ της ομάδας των Λεχενών. Η ΠΕ παρουσιάζεται αρκετά νευρική και στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ δέχουμε ένα φάουλ του Μελά. Η μπάλα είναι πλάγια. Και νέα αλλαγή από τα Λεχενά. Ο Κοτσόνης στη θέση του Μελά. Μητρόπουλος τώρα για την Αγαλιά. Στο Βίγλα, ο οποίος κάνει λάθος. Κοτσόνης σε ρόλο playmaker. Στο Χριστόπουλο, ο οποίος ανενόχλητο το σουτάρι. Αστοχή όμως, αστοχή και ο Τσαούσης στην προσπάθεια για φόλου που έκανε, αλλά κερδίζει πάλι το rebound ο Χριστόπουλος και δίνει την μπάλα στο Κοτσόνη. Η ΑΕΛ κάνει πάλι οργανωμένη επίθεση. Έχει άλλα 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Ο Μακάριος
στο Χριστόπουλο. Κοτσόνης, ο οποίος υποπίπτησε. Κάνει λάθος ο Κοτσόνης. Κάνει βήματα που σφυρίζει ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Ενώ οι φίλαθλοι της ΑΕΛ διαμαρτύρονται για μια προηγούμενη φάση, για ένα φάουλ που έγινε πάνω στο Χριστόπουλο από το Μητρόπουλο. Άστοχη προσπάθεια τώρα της αγαλιάς από το λογοθέτη. Και ο Κοτσόνης κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΛ με τη συμπλήρωση του πρώτου πεντάλεπτου της επανάληψης. Κοτσόνης και πάλι. Για το Μακάριο. Χριστόπουλος, σουτάρει και πάλι. Και είναι άστοχος. Σταματόπουλος. Ρεμπούτσικα σε πάλι, οργανωτής του παιχνιδιού της ομάδας. Μητρόπουλος τώρα. Και με πολύ ωραία προσπάθεια κάνει το 40-38. Η άλλη τώρα με το Χριστόπουλο. Προσπάθεια για σούτ του Κοτσόνη και κερδίζει φάουλ από το Μητρόπουλο. Δύο βολές τώρα για τον Κοτσόνη. Ο Κοτσόνης έχει 69% ευστοχία στις βολές. Είναι εύστοχος τώρα. Είναι εύστοχος ο Κοτσόνης και στη δεύτερη βολή. Το σκόρ είναι 42-38. Ενώ επανέρχεται στην πεντάδα της ΑΕΛ ο Δαμιανός στη θέση του Κοτσόνη. Οι άλλοι που αγωνίζονται τώρα με Μακάριο, Δαμιανό, Αδαμόπουλο, Χριστόπουλο και Τσαούση. Ρεμπούτσικας. Νέο λάθος στην επίθεση της Αχαγιάς. Και φάουλο από το λογοθέτη πάνω στο Μακάριο. Ενώ οι πληροφορίες από τον πάγκο της ΑΕΛ μας λένε ότι ο Δαμιανός δεν παρουσιάζει πρόβλημα τραυματισμού. Απλώς είναι κάπως εκνευρισμένος για την απόδοση των υπολείπων συμπαικτών του. Γιατί δεν προσφέρουν τα αναμενόμενα στο σημερινό πάρα πολύ κρίσιμο αγώνα της ομάδας. Προσπάθεια του Τσαούση τώρα, ο οποίος αστοχεί από πάρα πολύ καλή θέση. Και μια προσπάθεια τώρα του Χριστόπουλου, ο οποίος κερδίζει φάουλ. Αλλά δεν επιτυγχάνει όμως και το καλάθι. Ο Χριστόπουλος έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο σημερινό παιχνίδι. Έχει κερδίσει πολλά επιθετικά rebound. Και αναπληρώνει κατά κάποιο τρόπο την απουσία στα rebound των άλλων ψηλών της ομάδας και κυρίως του Τσαούση. Ρεμπούτσικα τώρα για την Αχαγιά. Αστοχή και ο Μακάριος κερδίζει πάλι την μπάλα. Αδαμόπουλος. Δαμιανός. Και φάουλ από το Σουλελέ. Το σκορ έχει γίνει 43-38 από την προηγούμενη εύστοχη βολή του Χριστόπουλου. Και ο Δαμιανός τώρα είναι έτοιμο να σουτάρει. Δύο βολές. Ο Δαμιανός που δεν έχει επιτύχει πόντο στο δεύτερο ημίχρονο. Παραμένει στους 24 πόντους του πρώτου ημιχρόνου. Συνεχίζει να είναι πολύ εύστοχος από τη βολή των, από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Έχει 5 στις 5 και 6 στις 6 τώρα. Και η διαφορά γίνεται 45-38 υπέρ της ΑΕΛ. Μητρόπουλος τώρα για την Αχαγιά και ευστοχή υποπίεση, 45-40. Χριστόπουλος, στο Δαμιανό και πάλι, κάνει μπάσιμο, σουτ, άστοχος,
Επιθετικό rebound όμως από τον Αδαμόπουλο και νέα επίθεση για την ΑΕΛ που έχει άλλα 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Μακάριος. Στο Τζαούσι. Βγάζει έξω το Μακάριο. Λάθος πάσα όμως το Μακάριο. Κακή συνεννόηση με τον Αδαμόπουλο. Και αλλαγή για την Αχαγιά. Επανέρχεται ο Οικονομόπουλος στη θέση του Σουλελέ. Συγγνώμη, στη θέση του λογοθέτη. Ρεμπούτσικας. Για τον Τζόκο. Ρεμπούτσικας είναι εύστοχος σε σουτ 2 πόντων. Και διαφορά γίνεται 3 πόντοι υπέρ της ΑΕΛ, 45-42. Η Αχαγιά πλησιάζει και πάλι. Ενώ απομένουν 11 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Νέο σου του Χριστόπουλου που είναι εύστοχος, 47-42. Ο Χριστόπουλος, παρόλο που δεν έχει την εμπειρία που ίσως θα χρειαζόταν για ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, δίνει πάρα πολλές λύσεις και επιθετικά και αμυντικά. Έχει κερδίσει επιθετικά rebound. Είναι μια πολύ καλή παρουσία. Δαμιανός τώρα στο κατέβασμα της μπάλας, Μακάριος για τον Χριστόπουλο, ο οποίος αστοχεί αυτή τη φορά, αλλά έρχεται ο Αδαμόπουλος με rebound, κερδίζει το rebound και με follow. Ευστοχή και πάλι και ανεβάζει το σκορ σε 49-42 για την ΑΕΛ. Τσόκος τώρα. Προσπάθεια για κλέψιμο του Αδαμόπουλο, τελικά ο Δαμιανός κερδίζει την μπάλα. Και ευστοχή και πάλι, είναι 51-42 το σκορ τώρα. Ο Δαμιανός που είναι πολύ προσεκτικός πλέον στην άμυνα γιατί έχει φορτωθεί με 4 φάουλ. Λάθος από την Αχαγιά, Δαμιανός. Πολύ ωραία πάσα για τον Μακάριο. Και ευστοχή ο Μακάριος, 53-42. Μέσα σε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό από τους οπαδούς της ΑΕΛ. Ενώ η Αχαγιά ζητάει τώρα το πρώτο time out του δεύτερου ημιχρόνου. Σκορ 51-42. 10 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Πόσο είναι! Πόσο είναι! Παίζουμε 9 και 15 στο δεύτερο ημίχρονο. Το σκορ είναι 53-42 για την ομάδα των Λεχενών. Και η Αχαγιά είναι τώρα στην επίθεση με τον Τζόκο. Ρεμπούτσικας. Πιέζεται από το Μακάριο εκεί. Παίρνει την τελική γραμμή όμως από τον Τσαούσι και ευστοχή. Ο Τσαούσι που δέχεται τις παρατηρήσεις από τον προπονητή του. Μακάριος τώρα. Χριστόπουλος για το Τσαούσι. Μελάς. Λάθος πάσα του Μελά. Σουλελές τώρα στην αντεπίθεση. Και φάουλ του Μακάριου. Η μπάλα είναι πλάγια για την Αχαγιά, καθώς η ομάδα των Λεχιών δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα 8 φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Τσόκος υπό την πίεση του Αδαμόπουλου, επιχειρεί μπάσιμο. Η μπάλα είναι πλάγια για την Αχαγιά πάλι, καθώς παρεμβλήθηκε το χέρι του Χριστόπουλου. Ρεμπούτσικας στον Οικονομόπουλο, ο οποίος αστοχεί και παίρνει το rebound ο Τσαούσης. Μακάριος κατεβάζει γρήγορα την μπάλα στο Χριστόπουλο. Αδαμόπουλος. Αδαμόπουλος και πάλι. Επιχειρεί σουτ και είναι εύστοχος. 55-44 είναι το σκορ. 11 πόντι πάλι διαφορά για την ΑΕΛ. Σταματόπουλος τώρα για την Αχαγιά. Αστοχή, κερδίζει ο Οικονομόπουλος το rebound. Είναι άστοχος κι αυτός και ο Τσαούσης δίνει την μπάλα στο Μακάριο, καθώς κέρδισε το αμυντικό rebound. Χριστόπουλος. Μακάριος για το Μελά και πάλι Αδαμόπουλος. Σου τριών πόντων από τον Αδαμόπουλο, ο οποίος είναι εύστοχος. Και το σκορ γίνεται 58-44.
Η ΑΕΛ αποκτάει μια διαφορά 14 πόντων. Σταματόπουλος τώρα για την Αχαγιά. Κάνει επιθετικό φαουλ στον Αδαμόπουλο, ο οποίος είχε πάρει θέση για να εμποδίσει τη διείσδυση του παίχτη της Αχαγιάς. Τι σημαίνει, ρε! Τι σημαίνει! Τι σημαίνει! Απομένουν 8 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Το σκορ είναι 58-44 για την ομάδα των Λεχενών, που έχει κάποια διαφορά ασφαλείας. Νέο σουτ του Χριστόπουλου και είναι εύστοχος πάλι. 60-44. Τσόκος τώρα με την μπάλα για την Αχαγιά. Μπάσιμο και άστοχο σουτ. Την μπάλα δίνει, παίρνει την μπάλα ο Χριστόπουλος στο Μελά. Άστοχος ο Μελάς. Προσπάθεια για το επιθετικό rebound από τον Αδαμόπουλο. Τελικά ο Τσόκος για την Αχαγιά την μπάλα στον Οικονομόπουλο, ο οποίος αστοχεί και στη συνέχεια έχουμε τζάμπολ στη διεκδίκηση της μπάλας από τον Σταματόπουλο και τον Τζαούση. Επανέρχεται τώρα στον αγώνα ο Δαμιανός στη θέση του Μελά, ενώ πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΛ έχει υπερκαλύψει αυτή τη στιγμή τη διαφορά των 14 πόντων που έχασε στο πρώτο παιχνίδι στην Αχαγιά. Κερδίζει ήδη με 16 πόντους. Και αν η διαφορά είναι μεγαλύτερη των 14 πόντων, τότε η ΑΕΛ θα αναδειχθεί και πρωταθλήτρια εκτός από την αναδότηση στην Α1 κατηγορία. Το σκορ πάντως τώρα είναι 60-46 με το εύστοχο σουτ του Οικονομόπουλου. Μακάριος. Στο Δαμιανό. Προσπάθεια το Τσαούση και κερδίζει φάουλ από το Σουλελέ.